τελευταία πτήση είναι η Αθήνα, η οποία ήρθε πριν από μισή ώρα περίπου και στα επόμενα 10 λεπτά θα έχει αναχωρήσει, ώστε θα μπορέσουν στη συνέχεια να μπουν τα συνεργεία για να ξεκινήσουν τις εργασίες. Είναι το τελευταίο αεροσκάφος που αναχωρεί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς από την απογείωσή του και μετά, μέσα στην πίστα, τη θέση των αεροσκαφών πήραν φορτηγά και μηχανήματα, αφού άμεσα ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στον κεντρικό διάδρομο. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι η πρώτη φορά στα 50 και πλέον χρόνια λειτουργίας του που κλείνει και πτήσεις δεν εκτελούνται και δεν θα εκτελούνται μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου 24 Φεβρουαρίου. Χρονοδιάγραμμα που όσον αφορά τον καιρό φαίνεται ότι θα τηρηθεί, αφού οι καιρικές συνθήκες δείχνουν ιδανικές για την εκτέλεση των έργων. Σήμερα είναι ιδανικός ο καιρός και ελπίζουμε να διατηρηθεί και τις επόμενες μέρες, ώστε μέχρι το Σάββατο να έχουμε ολοκληρώσει όλες τις εργασίες. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε ένα τμήμα περίπου 800 μέτρων του κεντρικού διαδρόμου επιβλήθηκαν λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν και που ανάμεσα δεν αντιμετωπίζονταν, υπήρχε κίνδυνος να χρειαστεί λουκέτο μέσα στη σεζόν. Είναι αναγκαίο να κλείσει, γιατί υπάρχουν φθορές στην διασταύρωση των δύο διαδρόμων, οπότε πρέπει να επιληφθούμε, να αποκαταστήσουμε τις βλάβες εν ώψη της θερινής περίοδου, που θα είναι αδύνατο να το κλείσουμε κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, που έχουμε πάρα πολλές πτήσεις. Τώρα αυτή είναι η εβδομάδα με τη μικρότερη κίνηση του χρόνου. Όσο για το λόγο που δεν μπόρεσε να λειτουργήσει έστω ο λοξός διάδρομος και άρα να γίνονται πτήσεις μικρών αεροσκαφών όπως πέρυσι που έγινε ασφαλτόστρωση σε άλλο τμήμα του διαδρόμου, όπως επισημάνθηκε, το τμήμα που τώρα ασφαλτοστρώνεται περιλαμβάνει το σημείο που διασταυρώνονται οι δύο διάδρομοι, οπότε η λειτουργία έστω και του λοξού ήταν αδύνατη. Είναι η πρώτη φορά που κλείνει τελείως το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είχαμε κάνει εργασίες συντήρησης και την περσινή χρονιά, αλλά δεν είχε κλείσει τελείως. Είχε απομονωθεί ένας διάδρομος, ο κύριος διάδρομος, αλλά γινόταν η πτήση από τον λοξό διάδρομο με μικρότερους τύπου αεροσκαφών, μικρότερα αεροπλάνα. Με το τέλος πάντως των εργασιών, σε ένα μεγάλο τμήμα του κεντρικού διαδρόμου, στο δεύτερο πιο πολυσύχναστο σε πτήσεις αεροδρόμιο της χώρας, θα υπάρχει εξυγχρονισμένος ασφαλτοτάπητας, που μαζί, όπως επισήμανε ο Ειρηλιμενάρχης, με τις μονάδες κλιματισμού και τα νέα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους επιβάτες στα αεροπλάνα, θα βελτιώσουν σημαντικά τις υπηρεσίες πριν γίνει η μεταφορά του αεροδρομίου στο Καστέλι Παιδιάδος.